Σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωση με τους οποίους εσάς έχουμε γίνει σχεδόν φίλοι τώρα τόσο καιρό, τόσες συναντήσεις, τόσες συζητήσεις. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την ανταπόκρισή σας σε αυτή την πρόσκληση, αυτή τη κοινή, σεμινής, αλλά ελπίζω ουσιαστική εκδήλωση, η οποία θα απαντήσει σε ερωτήματα, θα καταγράψει εκ νέου προβλήματα και ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούμε, διότι όπως πολύ σωστά είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόβλημα δεν έχει κομματική απόκριση. Το πρόβλημα δεν τελείωσε. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και έχει και συνέχεια. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι δεν πάνε χρόνια, μερικούς μήνες πριν, και μέσα σε ελάχιστα 24 ώρες, σε ελάχιστες ώρες, άλλαξε η όψη όλου του Θεσσαλικού κάπου. Είχαμε, θυμίζω, πάνω από 1,2 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργειών κατεστραμμένα. Είχαμε πάνω από 120.000 πρόβατα από ειδή νεκρά, είχαμε πάνω από 145.000 νεκρά κοινά και πάνω από 110.000 νεκρά με τις ουσίες. Είχαμε επίσης όμως πάνω απ' όλα απώλειες ζώων, διότι αυτό τίνουμε να το ξεχάσουμε. Και είχαμε μια καταστροφή η οποία δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική επικράτεια. Δυστυχώς, το 23 μας έφερε δύο φορές πρωταθλητές σε επίπεδο Ευρώπης. Πρωταθλητές με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στο έργο, στον Εύρο. Το γνωρίζει καλά ο αγαπητός συνάδελφος του Υπουργείου, Σταύρος Τελέτσης, μια που το αντιμετώπισε από πρώτο χέρι, από ό,τι ευρύτης και βουλευτής του Εύρο, αλλά και υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Το αντιμετωπίσαμε και εδώ ως πρώτοι πρωταθλητές σε επίπεδο πλημμύρας, που αντίστοιχο φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη δεν είχε συμβεί. Ξέρετε, αυτή η εικόνα που αντικρίσαμε και επιτυχθήκαμε να διαχειριστούμε, έδωσε σε όλους μας ισχυρά μαθήματα. Πρώτα απ' όλα, είδαμε την αλήθεια γυμνή, χωρίς σάκπα, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς το μανδύα του ωραίου, του ευαργίστα, δεν λέμε και πολλές μεγάλες κουβέντες, κυρίες κουβέντες, μπορεί να πάμε παρακάτω και άστο να το δει κάποιος άλλος, μπορεί να αντιμετωπιστεί από κάποιον τρίτο. Τα προβλήματα όμως, σε ελάχιστα 24 ώρα, ήταν όλα στην επιφάνεια και έπρεπε με κάθε τρόπο να κινηθούμε, να τα διαχειριστούμε και κυρίως να διορθώσουμε σειρά κακώς κειμένων.